Σύμφωνα με την Αραβική Εφημερίδα Αλμα Γιαντίν, η CIA φέρεται να έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ για μια επικείμενη επίθεση από το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αν και πέρα από τα γνωστά βίντεο των Ιρανών φρουρών, δεν φαίνεται ότι υπάρχει ετοιμασία για κάτι τόσο μαζικό. Η Τεχεράνη, όπως επισημαίνουν πολλοί αναλυτές, δεν θέλει να πυροδοτήσει μια ευρεία στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Όπως αναφέρεται, το Ιράν προσπαθεί να διαμορφώσει μία απάντηση η οποία να δείχνει ότι οι Ιρανοί μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις χωρίς όμως να κλιμακώνουν την ήδη τεταμένη κατάσταση. Κατά τι ίδιε πληροφορίε, η επιχείρηση αναμένεται να χρησιμοποιήσει έναν άνευ συνδυασμό από ντρόουν και πυράβλου κρούζ με στόχο βασικέ στρατηγικέ τοποθεσίε εντό των συνόρων του Ισραήλ. Το δημοσίευμα της εφημερίδας έρχεται εν μέσω δημόσιων απειλών του Ιράν για εκδίκηση, γεγονός που φουντώνει τις ανησυχίες για μια επικείμενη επίθεση. Το κτύπημα του Ισραήλ έχει πυροδοτήσει μια σειρά έντονων απειλών από τα υψηλότερα κλιμάκια της χώρας, καθώς όχι μόνο σκότωσε τον Ζαχεντή, κορυφαία φυσιογνωμία του Ιράν στην περιοχή, αλλά και πολλούς άλλους αξιωματούχους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης, Ραμαντάν Σαρίφ, σύντομα θα γίνουμε μάρτυρες νέων θανατηφόρων επιθέσεων κατά του Ισραήλ και το μέτωπο της αντίστασης θα εκπληρώσει το καθήκον του.